Και όπως σας υποσχεθήκαμε, να υποστούμε μια έρευνα από τον επιθεωρητή. Αν και δεν έχουμε υποπέσει σε κάποιο ατόπιμα, νομικά είμαστε καθόλου εντάξει. Και βρίσκεται κοντά μας ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Ομολογουμένως περίεργο το look. Ναι, περίεργο, αλλά αυτό είναι και η χαρά των ηθοποιών. Να μπορούμε να αλλάζουμε εμφανίσεις, εξωτερικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τους ρόλους. Είναι ένα παιχνίδι που μας επιτρέπεται. Είσαι από αυτούς που πειραματίζονται, από ό,τι θυμάμαι. Κοίτα, είναι μέρος της τέχνης μου. Να είμαστε τυχεροί, γιατί θα μπορούσε να απαιτεί ο ρόλος 30 ή 40 κιλά παραπάνω, όπως έχουν κάνει πολλές φορές ηθοποιοί, για να ερμηνεύσουν κάποιους συγκεκριμένους ρόλους που έχουν πάρει 40 κιλά. Ή έχουν αλλάξει με έναν τρόπο που δύσκολα διορθώνεται με μια βαφή μαλλιών. Με μια βαφή, ναι. Γιατί τα 40 Εγώ κιλά. Εγώ τα ευχαριστιέμαι παρόλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ταλαιπώρησες και τον οργανισμό σου. Ξέρεις, βρίσκεις πολλά πράγματα με τις αλλαγές τις εξωτερικές. Βρίσκεις πολλά πράγματα για το πώς μπορείς να στήσεις ένα ρόλο. Από το κοστούμι, από τα παπούτσια, από το πώς είναι τα μαλλιά του, το χρώμα του, το χτένισμα, το μουστάκι, τις φαβορίτες. Γι' αυτό εγώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα πια σήμερα και τα μαλλιά σου να τα αλλάξει για την παράσταση, να κολλήσεις ψεύτικα, υπάρχουν λύσεις. Το τι διαμορφώνεις σαν τελικό αποτέλεσμα, πώς παίζεις δηλαδή, έχει σύνδεση άμεση με τα εξωτερικά στοιχεία του ρόλου σου. Οπότε πάντα αξίζει τον κόπο να το δοκιμάζεις. Παίζεις και λίγο με τη ματαιοδοξία σου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δοκιμάζεις, σε βλέπεις τον εαυτό σου πώς θα ήταν διαφορετικά, έχοντας πάντα τη σιγουριά του αρχικού σου στυλ. Κοίτα, έχει ένα κομμάτι διασκεδαστικό όλο αυτό. Αυτός ο πειραματισμός που σου επιτρέπεται, που στις περισσότερες επαγγελματικές ενασχολήσεις ενηλίκων δεν επιτρέπεται. Ναι, τώρα. Ναι. Σε εμάς λοιπόν τους ηθοποιούς όπου επιτρέπεται, έχει μια πλευρά διασκεδαστική. Αλλά από την άλλη μεριά η ουσία είναι αμιγώς καλλιτεχνική. Καλά, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί όταν πας, ας πούμε, να πληθείς το πρωί και σηκώνεις το πρόσωπό στον καθρέφτη. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Θα μου πεις το κάτω-κάτω. Τώρα και εσύ το συνήθισες. Ναι, όντως, ήταν τα πρώτα τρία. Το σοκ των τριών πρώτων λεπτών, αλλά ήμουν και προετοιμασμένη γιατί είχα δει και κάποιο πλάνο από την παράσταση, την οποία βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας. Πρέπει να είναι σε σκηνές από το Ακροπόλ. Mm-hmm. Όταν ξεκινήσαμε την παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα. Έχουμε ήδη παίξει 2 μήνες στην Αθήνα. Πήγε εξαιρετικά καλά. Διασκέδαζε πάρα πολύ ο κόσμος και γελούσε και χαιρόταν. Και κυρίως επίσης έβλεπε τον εαυτό του της Ελλάδας του 2013 μέσα σε ένα έργο της Ρωσίας του 1836. Που φαίνεται ότι τελικά όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν, πολιτικά, οικονομικά, δεν απέχουν πολύ το ένα από το άλλο. Δεν απέχουν πολύ το ένα από το άλλο, Χριστίνα, γιατί δεν απέχουμε πάρα πολύ οι άνθρωποι ο ένας από τον άλλον. Ενώ οι κοινωνίες, παρά τις αλλαγές, τις τεχνολογικές, την όποια πρόοδο σημειώνεται, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι ατομικά διατηρούμε χαρακτηριστικά του γένους, του είδους. Δηλαδή το κεντρικό θέμα του επιθεωρητή που είναι με κωμικό τρόπο να αναδείξει τη φαυλότητα και τη διαφθορά που υπάρχει στους κρατικούς λειτουργούς μιας μικρής κομμόπολης, δηλαδή στους πολιτικούς της, επί της ουσίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επεσήμενε ο Γκόγκολ το 1836 για την Τσαρική Ρωσία και έφτιαχνε μια ολόκληρη κωμική σάτυρα για να το στυλιτεύσει και να το κοροϊδέψει. Και μπορούμε να το διαβάσουμε σήμερα χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου το κείμενο από πλευράς επιθεωρησιακής. Δεν έχουμε βάλει σχόλια για το σήμερα. Είναι σαν να είναι γραμμένο το 2009. Δεν θα ελιαθούν ποτέ όλες αυτές οι γωνίες και στις προσωπικότητες. Τελικά, μάλλον αυτό το πράγμα θα το φέρουμε ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακόμα. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι. Προοδεύουμε, συνεχίζουμε, βελτιωνόμαστε, σκεπτόμαστε, καλλιεργούμαστε, αλλά τα κεντρικά μας ελαττώματα και τα κεντρικά μας προτερήματα, η φύση μας είναι μόνιμη και αιώνια. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ περίεργο κάποια στιγμή μετά από πάρα πολλά χρόνια να βρεθεί μια εποχή όπου επιθεωρητής σαν έργο θα είναι ανεπίκαιρος. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα καταλαβαίνουν, δεν θα μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει κρατικός λειτουργός ο οποίος διαφθείρεται, γιατί αυτό δεν θα συμβαίνει. Μου φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο το να το πιστεύουμε. Μπορεί σε ένα παράλληλο σύμπαν, εκεί που από όπου μας βλέπουν και μας παρακολουθούν κάποια άλλα όντα, να μην υπάρχει και να είναι εντελώς άγνωστες αυτές οι έννοιες. Πιθανώς. Πάντως σε εμάς είχε έρθει στο Ακροπόλ και ο πραγματικός επιθεωρητής, ο περίφημος επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, ο κύριος Λεάνδρος Ρακιντζής, θα τον ξέρει σίγουρα. Mm-hmm. Ένας πολύ συμπαθητικός κύριος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται διασκέδασε πολύ από ό,τι είδα. Με τα καμώματα των Ρώσων της Τσαρικής Ρωσίας. Ποιος ξέρει αν θα είδε στο ρόλο αυτό, αν θα αναγνώρισε δικά του στοιχεία. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ, δεν θα ήταν και σε θέση να το πει βέβαια. Ναι, δεν μπορεί να τα αναγνώρισε για δύο λόγους. Τα κάνω κι εγώ αυτά. Δεν είναι ένας ξανθός αφελής νεαρός υπάλληλος από την Πετρούπολη όπως είμαι εγώ, από τη μία μεριά. Και από την άλλη, εκείνος είναι ένας πραγματικός επιθεωρητής. Εδώ όλη η φάρσα χτίζεται πάνω στο γεγονός
ότι σε αυτή τη μικρή κομμόπολη η κρατική λειτουργία, η υπεύθυνη, ο έπαρχος, ο Γιώργος Αρμένης δηλαδή, και οι υπόλοιποι, περνούν κάποιον νεαρό αφελή υπάλληλο, κρατικό υπάλληλο, ο οποίος είναι τυχοδιώκτης, λίγο αφελής, χαριτωμένος, αλλά με ψευδεστήσεις μεγαλείου που θα θέλει να είναι κάτι άλλο ενώ δεν είναι. Τον περνούν για τον κρατικό επιθεωρητή που έρχεται να τους ελέγξει και να επιβάλλει τις ποινές και την πειθαρχία. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την παρεξήγηση, στείνεται όλη η κωμωδία, η οποία λειτουργεί σε ένα πρώτο επίπεδο πάρα πολύ αστεία. Δηλαδή, εγώ πάντα, ακόμα και όταν το σκέφτομαι τον επιθεωρητή και την παράσταση, διασκεδάζω πολύ. Κυρίως γιατί είναι αστείο όλο αυτό που συμβαίνει, είναι αστεία όλη αυτή η παρεξήγηση. Αλλά από τη μια μεριά ο Γκόγκολ με ένα πολύ ακριβή τρόπο φανερώνει αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και από την άλλη αγαπάει πολύ τους ήρωές του. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι αν έβλεπα τον επιθεωρητή σαν θεατής θα διασκέδαζα με όλο αυτό, θα προσπαθούσα να το παρατηρήσω και στην πραγματικότητα γύρω μου και θα το έβλεπα. Από την άλλη θα αντιλαμβανόμουν κάτι που θα μου έκανε καλό, ότι εμείς οι Έλληνες του 2013 που υφιστάμεθα αυτή τη διαφθορά από το πολιτικό σύστημα και μέσα σε όλη την κοινωνία, δεν είμαστε κάποιος ειδικά ελαττωματικός λαός, κάποιοι ειδικά προβληματικοί άνθρωποι σε μια κοινωνία, αλλά είμαστε μέρος της ανθρωπότητας, η οποία ήταν ελαττωματική και έτοιμη και για διαφθορά και για όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά, ήταν και τότε, είναι και τώρα, θα είναι πιθανώς και αύριο. Ακούγεται πολύ χαριτωμένο αυτό. Όχι, δεν είναι σαν σενάριο. Είναι ακριβές. Θέλω να σου πω γιατί, αν παρατηρήσει, οι Έλληνες έχουμε μια τάση πολλές φορές είτε μιας υπερβολικής αυτοπεποίθησης σαν λαός, θεωρώντας ότι πράγματι επειδή ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Έτσι. Ότι επειδή είμαστε πράγματι έτσι ικανός και έξυπνος λαός, με ευστροφία, είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Και από την άλλη μεριά πηγαίνουμε στο άλλο άκρο του εκρέμους. Και αυτά τα τρία χρόνια μέσα στη συλλογική κατάθλιψη και τη συλλογική οργή για όλα αυτά που συμβαίνουν, φτάνουμε πολλές φορές στο άκρο να θεωρούμε ότι είμαστε ο πιο διεφθαρμένος λαός του κόσμου, μια κοινωνία που δεν έχει καταφέρει να στεριώσει με τίποτα, ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων. Ούτε αυτό είναι αληθινό. Δεν είμαστε χειρότεροι όλων. Έχουμε προτερήματα σημαντικά, σαν λαός εννοώ, εκτός από τα ατομικά του καθενός, και ελαττώματα σημαντικά, όπως έχει κάθε λαός στον κόσμο. Και κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτό. Σε βοηθάει δηλαδή το θέατρο είναι εδώ. Είναι λίγο πιο κραυγαλαία, βέβαια, δεν στέλνω το ματά μου σε αυτά πιο κραυγαλαία, ξέρεις. Αν παρατηρήσεις τις λίστες που βγαίνουν στους διεθνείς οργανισμούς σε σχέση, π.χ. επειδή ο επιθεωρητής μιλάει για τη διαφθορά στο κρατικό κορμό. Σε ποια θέση είμαστε? Δεν θυμάμαι σε ποια θέση είμαστε, αλλά αυτό που έχει σημασία. Περίπου. Είμαστε χαμηλότερα από ό,τι θα έπρεπε να είμαστε. Θα πιστεύαμε για το. Όμως θέλω να σου πω ότι αυτή η λίστα περιέχει όλες τις χώρες των οποίων την οργάνωση θαυμάζουμε. Τις ευνομούμενες, ας πούμε. Άρα τι καταλαβαίνω Γερμανία, εγώ από αυτό? Ολλανδία, όλες, Σουηδία. Όλες. Τι καταλαβαίνω εγώ από αυτό? Ότι το στοιχείο της διαφθοράς στον άνθρωπο είναι εγγενές, είναι φυσικό. Σε άλλες χώρες που οι κοινωνίες τους έχουν προχωρήσει πιο καλά και πιο οργανωμένα, έχουν περιορίσει λίγο. Έχουν αναπτύξει καλύτερους θεσμούς και ίσως μεγαλύτερη παιδεία. Ελεγκτικούς, ας το πούμε. Ελεγκτικούς. Με τι συναισθήματα παρακολουθήσεις τα τελευταία γεγονότα, τα της ΕΡΤ? Με ανάμεικτα. Δηλαδή? Με ανάμεικτα. Καταρχάς να σου πω, το κεντρικό συνέστημα που είχα, προσπαθώ πάντα να παραμένω ψύχρεμος αυτά τα τρία χρόνια, γιατί κάηκες αν δεν παραμείνεις ψύχρεμος και υπάρχει ελάχιστη ψυχραιμία στους ανθρώπους, ιδίως αυτούς που εκφράζουν δημόσιο λόγο. Νομίζω όμως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της δικής μου αίσθησης είναι ότι ο τρόπος ήταν αυταρχικός, μυριζόμουν και πιθανώς αντισυνταγματική ενέργεια, η οποία τελικά δεν κατοχυρώθηκε ως τέτοια. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με ενόχλησε ιδιαίτερα. Το τι πρέπει να γίνει για να φτιαχτεί σωστά αυτός ο οργανισμός και να λειτουργεί όπως πρέπει, είναι μια συζήτηση πολύ σοβαρή. Και πιθανώς να πρέπει να ληφθούν κατόπιν συνεννόησης όμως, μέσα σε μια βουλή, μέτρα πολύ σοβαρά. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως νομίζω ότι σε μια δημοκρατία ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα έχει κεφαλαιώδη σημασία. Αλίμονο να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ότι επειδή χρειαζόμαστε να πάρουμε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις και δεν τις παίρνουμε και δεν τις παίρνουμε και δεν τις παίρνουμε και δεν τις παίρνουμε, θα έρθει κάποια τελική στιγμή όπου θα παίρνει ένας την απόφαση και θα συμπεριφέρεται με τόσο αυταρχικό τρόπο. Όμως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ελληνικό επινόημα. Ναι.
Όχι, είναι παγκόσμιο, του παγκόσμιου πολιτισμού επινόημα και συμβαίνει σε πολλές χώρες αυτό. Αλλά είναι και χαρακτηριστικό αυταρχικών καθεστώτων. Που με την επίφαση ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί καλά, κάποιοι αποφασίζουν και λένε θα πάρουμε εμείς τα πράγματα στα χέρια μας. Και διατάζουν επίσης γνωστό ότι αποφασίζουν. Στις επερχόμενες ευρωεκλογές οι εκλογές θα. Μπορείς να φανταστείς το όνομά σου σε μια από τις λίστες με τα ονόματα. Όχι, όχι γιατί. Τελεία. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω πολιτικός. Ο λόγος της συμμετοχής μου πριν από 3 χρόνια δεν ήταν η συμμετοχή μου σε ένα ψηφοδέλτιο, ήταν περισσότερο η συμμετοχή μου μαζί με τον νυν δήμαρχό σας, τον Γιάννη Μπουτάρη και πολλούς άλλους ανθρώπους, σε μια ιδέα, σε κάτι που προσπαθούσε να γίνει πραγματικότητα, σε κάτι που προσπαθούσαμε να πούμε. Αυτό ήταν ο λόγος της συμμετοχής μου. Από τη στιγμή που αυτό έχει πάρει φτερά και τα πράγματα τα οποία με ενδιέφερε εμένα να υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, εκ των πραγμάτων δυστυχώς από το 9 μέχρι σήμερα ήρθαν στο δημόσιο διάλογο, ο οποίος είναι πια και πάρα πολύ βροντερός. Εγώ δεν έχω λόγο να έχω μια τέτοιου τύπου συμμετοχή. Έχω συμμετοχή και θα έχω πάντα συμμετοχή ως πολίτης αυτής της χώρας. Σε ρωτώ γιατί πολλές φορές ζητάτε η γνώμη σου, σε έχουμε δει σε πάνελ, αμυγός πολιτικά. Ναι. Επομένως δεν θα ήταν περίεργο ένας άνθρωπος το οποίο η άποψη έχει ειδικό φορές, βάρος. Δεν έχει ειδικό βάρος. Απλώς ειδικό βάρος και τους ανθρώπους που σε καλούν. Κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να με καλέσουν. Υπάρχουν πολλές φορές που δεν πηγαίνω. Ιδίως πέρα τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει να πηγαίνω ακριβώς γιατί αισθάνομαι ότι πράγματα τα οποία είχε μια σημασία να υποθούν τότε και δεν τα άκουγα. Τώρα πια τα ακούω να λέγονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Άρα εκφράζεται η άποψή σου με κάποιο άλλο τρόπο έμεσο, ναι, πούμε. Η δική μου, η δική μου η θέση ναι, προβάλλεται και επίσης εγώ πολύ συχνά μετακινούμε. Δηλαδή, ακριβώς επειδή προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμος, μετακινούμε. Έχω την, ας πούμε, εντός εισαγωγικών διαστροφή να με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω μια γνώμη με την οποία διαφωνώ και να προσπαθώ να την καταλάβω μέχρι τέλους. Για να μπορώ είτε να προσχωρήσω σε εκείνη, είτε να ισχυροποιήσω τη δική μου θέση. Χωρίς όμως το δέλεαρ να προσπαθήσεις να την όχι να την επιβάλλεις, να συνταυτιστεί και ο συνομιλητής σου μαζί σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι το έχουν. Κοίτα, αυτό. Θέλουν ντε και καλά ο άλλος να συμφωνήσει μαζί τους, ρε παιδί μου. Όταν είσαι, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός που ενδιαφέρεται για τα κοινά και έχει δημόσιο λόγο, πρώτον νομίζω ότι έχεις μια ευθύνη να έχεις μια ψυχραιμία σε αυτά που λες. Ακόμα και αν αυτά που λες μπορεί να είναι πολύ θυμωμένα ή πολύ αντιδραστικά, αλλά πρέπει να είναι ψύχρεμα. Επίσης, διατηρώντας απόσταση από τα πραγματικά πολιτικά πράγματα, δηλαδή μη συμμετέχοντας ενεργά, διατηρείς μια αυτονομία και μια ανεξαρτησία στη σκέψη σου. Ας πούμε, αν συζητούσαμε για οποιοδήποτε θέμα και είχαμε το χρόνο να το εξετάσουμε εδώ, εγώ σου μιλάω ως Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, διατυπώνοντας μια θέση, αυτή την οποία πιστεύω, αυτό το οποίο έχω καταλάβει. Εάν σου μιλούσα μέσα από έναν οποιονδήποτε πολιτικό φορέα, πολύ φοβάμαι από την παρατήρηση της ζωής ότι δεν θα είχα τη δυνατότητα να σου μιλάω ως αυτή η υπαρκτή ανεξάρτητη προσωπικότητα, αλλά θα έπρεπε να μεταφέρω. Από τα εκάστοτε συμφέροντα. Κάποιου σχηματισμού. Ναι. Η δυσκολία δηλαδή που είναι πάρα πολύ έντονη στον καιρό μας και μπορεί να την παρατηρήσει κι εσύ, είναι ότι ακόμα και σήμερα με όλα αυτά που έχουν γίνει και με τις διαφορετικές απόψεις και με τις πολύ έντονες συγκρούσεις σε αυτή την πολύ ζεστή περίοδο, πολύ συχνά όταν παρατηρώ διαλόγους είτε στην τηλεόραση είτε στα μέσα δικτύωσης. Δεν είναι ανάμεσα σε δύο μεριές που προσπαθούν να ανακαλύψουν την αλήθεια, δηλαδή μια τρίτη θέση, αλλά είναι ανάμεσα σε δύο μεριές που η κάθε μία υπερασπίζεται το προσωπικό της συμφέρον. Και οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να μετατοπιστούν, ναι, από τις απόψεις. Έτσι, δουλειά δεν γίνεται. Ναι, δεν και θέλω απλώς να σου θυμίσω ότι είμαστε η χώρα η οποία ανακάλυψε τη δημοκρατία, την εφήβρε και εφήβρε και τη ρητορική, δηλαδή την ικανότητα του διαλόγου. Οπότε, εφόσον χαιρόμαστε πολύ για τους αρχαίους μας προγόνους και τους έχουμε πολύ περιπολού και πρέπει να τους έχουμε, να τους θαυμάζουμε και να τους τιμούμε. Νομίζω πρέπει να επί της ουσίας και στην πράξη να τιμούμε και τις εφευρέσεις τους, τις ανακαλύψεις τους. Ναι, φυσικά, με το να είμαστε συνεπείς σε αυτό που λέμε και σε αυτό που κάνουμε. Μία τελευταία ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ όμως ότι μπορεί, αν και δεν θα έπρεπε, να έχεις μια έκπτωση από την καλλιτεχνική σου αξία εξαιτίας του ότι θα τοποθετηθείς έχοντας μια άποψη που δεν θα αρέσει. Με λίγα λόγια, για ποιο λόγο να κλειδωνίζεται αυτή η αξία η καλλιτεχνική. Ναι. Γιατί πρέπει ο κόσμος να ξέρει τις απόψεις σου, για ποιο λόγο? Όχι, δεν πρέπει. Ή να σε κρίνει και συνολικά βάσει των απόψεών σου? Δεν πρέπει καθόλου. Καθόλου δεν πρέπει. Δηλαδή, αν δεν θες να τις πεις, δεν χρειάζεται να τις λες. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θαυμάζουμε σαν δημιουργούς και δεν τις λένε. Και δεν θα μάθουμε ποτέ. Και δεν θα μάθουμε και ποτέ τις απόψεις τους. Υπάρχουν άνθρωποι επίσης που το κάνουν εκ προθέσεως αυτό, φοβούμενοι ότι διαλέγοντας μία από τις πλευρές, χάνουν σε εμπορευματική αξία.
Εγώ δεν πρέπει να σου πω ότι λίγο ενοχλούμε και με το να μιλάνε όλοι επί παντός επιστητού. Είναι καλύτερο να μιλάει ο καθένας για το κομμάτι του. Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώς παίρνω τη δυνατότητα που μου δίνεται να είμαι ένας πολίτης αυτής της χώρας και να διατυπώνω όταν θεωρώ ότι έχει σημασία να υποθεί κάτι, να το λέω. Αλλιώς, όπως λένε και στις συζητήσεις, αν έχω καλυφθεί από τον προλαλήσαντα, δεν μιλάω. Και τώρα έχω καλυφθεί. Ωραιότατα. Λοιπόν, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Μέχρι την Παρασκευή. Στο θέατρο Κήπου. Ο επιθεωρητής στο θέατρο Κήπου. Το Σάββατο. Στο θέατρο στον Πολύγυρο. Στο ανοιχτό θέατρο στον Πολύγυρο. Και την Κυριακή στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Ωραιότατα. Γιώργος Αρμένης, Αριέτα Μουτούση, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Κατσαφάδος, Μιχάλης Μητρούσης. Σκηνοθεσία Σπύρος Ευαγγελάτος. Πολύ ωραία σκηνικά και κοστούμια, Πάτσας και Μετζικόφ. Μια πολύ πλούσια, πολύ μεγάλη παραγωγή. Η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα, στο θέατρο Ακρόπολη. Υποσχόμαστε ότι θα πάει πολύ καλά και στη Θεσσαλονίκη, γιατί τι πιο ωραίο από τα καυτά διαζώματα το καλοκαίρι που κάθεσαι πάνω και παρακολουθείς μια ωραία παράσταση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα.